Γεια σας, είμαι η Ιωάννα και σε αυτό το σύντομο βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας επαγγελματική υπογραφή μέσα από το Gmail, μια υπογραφή που κερδίζει τις εντυπώσεις και την εμπιστοσύνη των άλλων πριν καν προλάβουν να διαβάσουν το email σας. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε στο περιβάλλον του Gmail και πατώντας εδώ πάνω στο γραναζάκι και πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις, κάτω-κάτω θα βρούμε το σημείο εκείνο μέσα στο οποίο εμφανίζεται η υπογραφή μας και είναι αυτό εδώ ακριβώς το κουτί, αυτό το πλαίσιο και οτιδήποτε υπάρχει μέσα εδώ είναι και ο τρόπος που θα κλείνει κάθε email μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια φωτογραφία με το πρόσωπό μας να φαίνονται κοντινά τα χαρακτηριστικά και οι εκφράσεις μας και με λίγα λόγια να περιγράφουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας να έχουμε τις πλατφόρμες μας από τα social media, να μπορεί κάποιος να πατάει επάνω και να πηγαίνει στο αντίστοιχο και να βλέπει κάποια πράγματα περισσότερα. Θα σας δείξω πώς το σχεδίασα σε μια εφαρμογή που λέγεται canva.com, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, είναι δωρεάν και μπορεί κάποιος να δημιουργήσει πολύ ωραία σχεδιάκια εδώ. Εμείς σήμερα θα το χρησιμοποιήσουμε για την υπογραφή του Gmail. Θα πατήσω εδώ που λέει δημιουργία σχεδίου. Βλέπετε υπάρχουν διάφορα templates έτοιμα ανάλογα με τις ανάγκες του καθένα. Εμείς θα πάμε εδώ που λέει marketing και πηγαίνοντας δεξιά θα επιλέξουμε κεφαλίδα email. Πατάμε επάνω και μας βγάζει ακριβώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα σχεδιάσουμε την υπογραφή μας. Είναι αυτό εδώ. Okay. Επίσης εδώ υπάρχουν κάποια έτοιμα σχέδια που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ως βάση. Εγώ θα σας δείξω πώς έχω κάνει το δικό μου και εσείς επιλέξτε ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε μέσα από αυτές τις επιλογές που έχει εδώ. Λοιπόν, πατάω στοιχεία. Πηγαίνω στις κορνίζες και θα διαλέξω τον κύκλο. Υπάρχουν διάφορα εδώ. Βλέπετε κάτω δεξιά υπάρχει, είναι δωρεάν. Οπότε μπορείτε να πάρετε όποιο θέλετε από αυτά. Εμένα μου αρέσει πολύ ο κύκλος με το περίγραμμα. Πατάω επάνω και το σέρνω μέσα στο πλαίσιο και το αφήνω. Εδώ μπορείτε από τις άκρες να το μεγαλώσετε, να το μικρύνετε, ανάλογα. Και αυτές οι ροζ γραμμές μας βγάζουν τη στίχηση μέσα στο χώρο. Τώρα, τι άλλο μπορώ να κάνω. Μπορώ πατώντας εδώ να διαλέξω το περίγραμμα του κύκλου. Το βλέπετε που αλλάζει. Ωραία. Ή να πατήσω εδώ στο συν και ανάλογα με την απόχρωση να διαλέξω αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Θα πάρω αυτό. Εδώ. Τέλεια. Τώρα πάμε να βάλουμε φωτογραφία μέσα σε αυτό τον κύκλο. Εδώ που λέει αποστολές. Και εδώ έχω δύο επιλογές. Είτε να πάρω μία φωτογραφία που ήδη έχω αποθηκευμένη, αν κάποια από εσάς που βλέπετε αυτό το βίντεο έχετε το Canva και μπορεί να το έχετε ξαναχρησιμοποιήσει, ή να φορτώσω μία εικόνα από τον υπολογιστή μου. Εγώ θα πάρω αυτή εδώ. Θα τη σύρω μέσα στον κύκλο. Και αν θέλω να τη μεγαλώσω περισσότερο, θα κάνω διπλό κλικ πάνω στη φωτογραφία και από τις άκρες θα τη μεγεθύνω λίγο μέσα στον κύκλο και μπορώ να τη μετακινήσω κιόλας. Τέλεια. Πάμε να βάλουμε, να προσθέσουμε κάποια στοιχεία για μας, πατώντας στη λέξη κείμενο. Επίσης υπάρχουν κάποια έτοιμα σχέδια και γραμματοσειρές από το Canva ή μπορούμε να προσθέσουμε το δικό μας κείμενο. Σίγουρα το ονοματεπώνυμο είναι το πρώτο που θα βάλουμε. Και μπορώ να αλλάξω γραμματοσειρά. Μπορώ να αλλάξω μέγεθος. Θα σας το δείξω τώρα. Που είναι η αγαπημένη μου γραμματοσειρά. Ωραία. Νάτι. Λοιπόν. Εδώ είναι. Μπορώ να το μετακινήσω. Να του αλλάξω μέγεθος πάτοντας εδώ ή εδώ από τις άκρες να το τραβήξω. Μπορώ να αλλάξω χρώμα στα γράμματα, βλέπετε. Μπορώ να αυξήσω την απόσταση μεταξύ στους χαρακτήρες. Τσακ, εδώ, μου αρέσει αυτό. Το στοιχίζω μέσα στο χώρο. Αυτά. Λοιπόν,
Πάμε να προσθέσουμε και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, ένα δεύτερο email που μπορεί να χρειάζεται να βάλουμε. Με τον ίδιο τρόπο, το μεγαλώνω ή το μικραίνω από εδώ, το στοιχίζω μέσα στο χώρο που θέλω. Βλέπετε. Και το αφήνω. Θα προσθέσω και το κινητό μου τηλέφωνο. Επίσης σημαντικό να φαίνεται στο email μας, στην υπογραφή μας. Θα το βάλω δίπλα από το email. Εδώ. Τέλεια. Είναι ιδανικό αυτά τα δύο να έχουν την ίδια, το ίδιο μέγεθος στη γραμματοσειρά. 10,2, 10,2. Και να τα στοιχίσουμε φυσικά αντίστοιχα. Εδώ. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε κάποια πράγματα που δηλώνει τι ακριβώς κάνουμε και ποια είναι η ιδιότητά μας. Την πάτησα. Σούπερ. Πάλι το μικραίνουμε. Μπορούμε να αυξήσουμε την απόσταση. Τέλεια. Και μπορούμε σίγουρα να βάλουμε κάποιον ιστότοπο, αν έχουμε κάποια προσωπική μας σελίδα. Εγώ αυτό που βάζω είναι το bestarwithus.com, η εκπαιδευτική μας ομάδα και το site μέσα στο οποίο μπορεί κάποιος να πάρει πολλές πληροφορίες. Οπότε θέλω να φαίνεται εδώ. Πάλι θα αυξήσω την απόσταση. Εδώ. Τέλεια. Και θα το βάλω και μέσα σε ένα πλαίσιο. Πατώντας στα στοιχεία, θα φύγω από εδώ από τις κορνίζες και θα πατήσω στα σχήματα αυτό εδώ, το τετράγωνο. Θα το αλλάξω λίγο τη διάσταση. Βλέπετε. Θα το βάλω εδώ, τέλεια, και μπορώ μέσα από αυτό το σημείο να το κάνω πιο διάφανο. Βλέπετε, το πειράζω. Έτοιμο. Λοιπόν, είναι έτοιμο το σχέδιο. Μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Λήψη, πατάω εδώ πάνω. PNG είναι μια χαρά ο τύπος του αρχείου και πατάω λήψη. Μου το αποθηκεύει μέσα στο λάπτοπ. Να το. Και φεύγω από το Canva, το έχω αποθηκεύσει και πηγαίνω στις ρυθμίσεις του Gmail να το εισάγω μέσα στο πλαίσιο. Όπως είδαμε και πριν, αυτή είναι ήδη η παλιά μου υπογραφή, θα το επιλέξω να το σβήσω όλο για να δείτε από την αρχή πώς γίνεται. Λοιπόν, πάω εδώ που λέει εισαγωγή εικόνας και όπως θα δούμε, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε επικόλυση ή κάτι άλλο σχετικά με το σχέδιό μας. Ζητάει URL, οπότε θα κατεβάσουμε μία εφαρμογή που επίσης είναι δωρεάν και λέγεται Post Image. Για να μας δώσει το URL της εικόνας και να το κάνουμε επικόλυση στο σημείο που το ζητάει το Gmail. Τώρα, εδώ, κρατάμε αυτό ως έχει, να μην αλλάξουν οι διαστάσεις της εικόνας μας και πατάω επιλέξτε εικόνες. Σε αυτό το σημείο μου βγάζει το αποθηκευμένο σχέδιο του Canva, οπότε επιλέγω εγώ αυτό. Και βλέπουμε ότι μας έχει μετατρέψει την εικόνα σε URL. Θα πάρω αυτό εδώ που λέει άμεσος σύνδεσμος. Θα πατήσω επάνω, με δεξί κλικ θα κάνω αντιγραφή και θα επιστρέψω στο Gmail μου στο σημείο που ήμουν πριν και που μου ζητούσε URL. Εδώ θα κάνω δεξί κλικ επικόλυση. Βλέπετε εδώ βγάζει το σχέδιο. Αν πατήσετε επικόλυση και δεν σας βγάλει εδώ το σχέδιο, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά, πρέπει να το ξανακάνετε. Πατάω OK και μου το εμφανίζει μέσα στο σχέδιο. Τώρα, τι άλλο μπορώ να κάνω εδώ. Μπορώ να το επιλέξω
και να του αλλάξω το μέγεθος, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Θα πάρω το μεγάλο. Και αυτό που μας λείπει τώρα είναι να προσθέσουμε τα social media. Να προσθέσουμε τα social media, γιατί σήμερα είναι πολύ σημαντικό κάποιος να μπορεί να δίνει σε πολύ γρήγορη πληροφορία ποιος είναι μέσα από τις πλατφόρμες του και τι κάνει. Πάλι θα ακολουθήσω την ίδια διαδικασία σχετικά με την εισαγωγή εικόνων. Έχω βρει και έχω αποθηκεύσει τα τρία social media που θέλω να εμφανίζεται στην υπογραφή μου, Facebook, Instagram και YouTube, και για να τα εισάγω μέσα, πάλι θα πάω στο post image. Θα επιλέξω το αντίστοιχο εικονίδιο της social media. Επιλέξτε εικόνες, πατάω επάνω. Okay. Ξεκινάω με Facebook. Διπλό κλικ για να το βάλω μέσα. Μου δίνει το URL. Πάλι με τον ίδιο τρόπο που έγινε και πριν. Παίρνω τον άμεσο σύνδεσμο με αντιγραφή και πηγαίνω στις ρυθμίσεις του Gmail, πατάω εισαγωγή εικόνας, δεξί κλικ επικόλυση το link που είχα πάρει πριν του Facebook, ok, και εμφανίζεται το εικονιδιάκι του Facebook. Τέλεια. Πάμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα πάλι με το Instagram και το YouTube. Ανοίγω postimage.org. Επιλέγω τώρα το Instagram. Η καλύτερη διάσταση σε αυτά τα εικονιδιάκια είναι 32x32 πίξελ. Αν μπορείτε να τα βρείτε και να αποθηκεύσετε. Πάλι θα πάρω τον άμεσο σύνδεσμο με αντιγραφή. Θα πάω στο Gmail. Εισαγωγή εικόνας. Επικόλυση. Ok. Το ίδιο και στο YouTube. postimage.org. Επιλέγω το εικονίδιο του YouTube από το λάπτοπ μου, από εκεί που το έχω αποθηκεύσει, για να το βάλω και αυτό μέσα. Να το. Τέλεια. Παίρνω πάλι το σύνδεσμο, πηγαίνω στο Gmail, εισαγωγή εικόνας, δεξί κλικ επικόλυση, ok, και έχω τα τρία εικονίδια, τα social media που έχω επιλέξει. Τώρα, αυτά τα εικονίδια δεν σημαίνουν κάτι, δεν έχουν κάποια διάδραση, αν δεν επιλέξω το σύνδεσμο όπου θα πατάει κάποιος επάνω και θα μπορεί να μπαίνει κατευθείαν. Πώς το κάνω αυτό? Επιλέγω για παράδειγμα πρώτα το Facebook. Πατάω επάνω. Και στη συνέχεια πατάω εδώ που λέει σύνδεσμος. Κάνω ένα κλικ και μου δίνει την επιλογή εδώ να βάλω το link, το σύνδεσμο δηλαδή. Το γράφω, πατάω OK και βλέπουμε ότι έχει βάλει εδώ το σύνδεσμο. Το ίδιο θα κάνω και με το Instagram. Το επιλέγω, πατάω σύνδεσμος. Και βάζω τα στοιχεία μου. OK, και το ίδιο θα κάνω και στο YouTube. Το επιλέγω. Πατάω σύνδεσμος. Οκ. Okay. Τέλεια. Άρα λοιπόν, όταν εγώ θα πάω να στείλω ένα email και θα πατήσει κάποιος μετά σε ένα από τα τρία αυτά εικονίδια, θα τον βγάλει στην αντίστοιχη πλατφόρμα στο προφίλ μου για να δει περισσότερα πράγματα για μένα. Είναι έτοιμο. Και θα πάω τώρα σαν τελευταία κίνηση να κάνω αποθήκευση αλλαγών. Δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό. Και όπως βλέπουμε, εδώ στη σύνταξη, εμφανίζεται, να το, εμφανίζεται έτοιμη υπογραφή μου με τα link και είναι έτοιμο. Αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι. Επίσης, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, αν πιστεύετε ότι μπορεί να τους βοηθήσει κάπου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.